Λοιπόν, για βάλε το τραγούδι, Δημήτρη. Βάλε να τα ακούσουμε και πώς έτσι θα κυκλοφορήσει από Δευτέρα που βγαίνει ολοκληρωμένο το CD. Κομματάρα. Να ακούσουμε όλη την ορχήστρα. Όσοι τα ακούσαμε στο πιάνο. Τα ακούμε όμως το ραδιόφωνο έτσι. Σκοτωμού παίζει. Εσύ το παίζει, Κατερίνα μου. Και πέντε φορές και δυστυχώς το τραγουδάω κιόλα. Απειλώ τον κόσμο. Γιατί δυστυχώς, μια χαρά τραγουδά. Εντάξει, καλά το πάω. Το ρεφρέν κάτι. Εμένα δεν μου το έχει πει ποτέ αυτό. Το καταγγέλω. Δεν θα τη το πω ποτέ. Δεν μπορώ να τη το πω άλλωστε. Το καταγγέλω ξανά. Και συνεχίζει να με πληγώνει. Και εγώ τραγουδάω όλα τα τραγούδια και έχω όλο το ρεπερτόριό του. Στο στίχο δεν παλεύεται όμως. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Ας μείνουμε στον Κωνσταντίνο. Πάλι καλά δηλαδή που γράφει κάτι έτσι τόσο καψούρα για να έχουμε κάτι. Ναι, βέβαια καψούρα. Κατάλαβε. Μου έγραψε ένας ακροατής όταν χωρίζει ο Θεοφάνου, γιατί πρέπει να αυτοκτονούμε όλοι ο μαδικός. Και λέω τώρα παιδιά, αυτό είπα. Και λέω παιδιά δεν είναι, έτσι γράφει ο άνθρωπος. Με τσάκισες, με ρίμαξες. Λοιπόν, Κωνσταντίνε μου, σου ευχόμαστε μέσα από την καρδιά μας πραγματικά. Πάρα πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που ήρθα εδώ, σε αυτήν την εκπομπή. Είναι πολύ σημαντικό για μένα αυτό. Θέλω να πω ότι Δευτέρα ξεκινάει να κυκλοφορήσει ο δίσκος από το Universal. Και στο Rex, πλέον, από πότε είπαμε? 23 του μηνός, από 23 Παρασκευή. Του μήνα. Με Νίνο και Άντζελα Δημητρίου. Ναι. Πολύ ωραία. Καλή επιτυχία, Κωνσταντίνε μου. Καλή επιτυχία, Κωνσταντίνε. Ευχαριστούμε, Γιώργο, πολύ. Και σε περιμένουμε ξανά, γιατί ξέρεις. Έρχονται και γιορτές. Δεν θα περάσει ο Τζόρτζ από το πιάνο μας. Κλασικά, εγώ είμαι σαν τον Άι Βασίλη. Έτσι, αλίμονο. Καλό απόγευμα. Γεια σας. Σε όποιο σωμά αγκαλιά.